Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Πρώτον, δεν δοκιμάσαμε γιατί οι φήμες λένε ότι έχεις το καλύτερο καρπούζι και πεπόνι του νομού τουλάχιστον. Και δεν δοκιμάσαμε φέτος. Πρώτον. Πρώτο παράπονο. Χρήστο, με το που γυρίσω από τις διακοπές μου. Ωραία. Θα να δοκιμάσω. Τώρα, έχεις πάει διακοπές γιατί θα πέσει πολύ δουλειά αμέσως μετά την επιστροφή. Τι γίνεται εκεί, Χρήστο, το ξέρεις ότι είμαστε εργατικοί εκεί στο Άργος. Κουραστήκαμε αρκετά το προηγούμενο διάστημα, οπότε έπρεπε λίγο να χαλαρώσουμε. Ναι. Έτσι ώστε τώρα που φτάνουμε κοντά στο να ξεκινήσει το πανηγύρι μας, πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Ανανεωμένοι και ανανεωμένοι. Για όλα. Έτσι, ποια θάλασσα βλέπεις μπροστά σου, μπορείς να μας πεις? Είμαι λίγο πριν την Καβάλα. Βλέπω απέναντι το αγαπημένο μου νησί, τη Θάσο. Τη Θάσο, τι ωραία πράγματα. Λοιπόν. Για να δούμε τι καινοτομίες βέβαια φέτος με τα καινούργια γραφεία, έτσι, γιατί φέτος όλο το δυναμικό του πανηγυριού θα βρίσκεται στο νέο κτίριο, το πολυκτήριο του Άργους που είχε εγγενιαστεί για το ράλιο off-road. Το κτίριο αυτό, Χρήστο, εκεί δεν έχει γίνει αποκλειστικά μόνο για το ράλι. Μετά το ράλι χρησιμοποιήθηκε για να κάνουμε κάποια μαθήματα διαβίου μαθήσεως και χρησιμοποιείται ακόμη. Θα χρησιμοποιηθεί για γραφεία τώρα για το πανηγύρι. Ό,τι χρειάζεται ο κόσμος, οι επισκέπτες, οι εκθέτες, mm-hmm. θα μπορεί να το βρει εκεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο λειτουργικό. Μα έτσι ζει ένα κτίριο. Αν είναι μόνο για μια φορά το χρόνο, δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς. Μα δεν σταματήσαμε κιόλας. Ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Ετοιμάζουμε κάτι ακόμα με το mm-hmm. κτίριο αυτό. Ναι. Ναι. Που έχει να κάνει πάλι με μηχανοκίνητο αθλητισμό. Νομίζω ότι θα το αξιοποιήσουμε στο έπακρο το κτίριο. Όσο καλύτερα μπορούμε. Άρα λοιπόν, ό,τι θελήσουμε θα είναι εκεί στο νέο κτίριο. Εννοείται. Θα είναι εκεί τα γραφεία του Δήμου, θα είναι η αστυνομία, θα είναι η πυροσβεστική, θα είναι. Όλοι εκεί εγκατεστημένοι. Τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού, ό,τι χρειάζεται θα είναι εκεί. Θα υπάρχει εκεί δίπλα σε όλους. Ακριβώς. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ωραία. Τώρα, μια παρατήρηση μου είπαν για να τη μεταφέρω κιόλας για να δούμε αν τι πρόβλεψη υπάρχει αυτό το θέμα. Επειδή πια έχουμε νέα είσοδο στο Άργος και από την πλευρά του βενζινάδικου αλλά και από την άλλη πλευρά του πανηγυριού την είσοδο, λιγοστεύουν οι χώροι του παρκαρίσματος, διότι τώρα μπήκαν και νησίδες, οι δρόμοι βεβαίως έγιναν πιο μικροί, δεν ξέρω. Πού θα παρκάρει ο κόσμος φέτος, αν υπάρχει μια πρόβλεψη γι' αυτό ή αν θα μπορεί να παρκάρει και πάνω στις νησίδες? Δεν νομίζω αυτό, το να παρκάρει πάνω στις νησίδες δεν θα είναι σωστό. Mm-hmm. Νομίζω ότι χώροι υπάρχουν σε γύρω γειτονιές του πανηγυριού. Απλά λίγο θα περπατήσει ο κόσμος παραπάνω. Ναι, 50-200 μέτρα παραπάνω. Δεν νομίζω να είναι πρόβλημα αυτό. Mm-hmm. Απλά δεν θα μπορούμε να παρκάρουμε και να είμαστε μπροστά στην πόρτα. Από το πανηγύρι. Μπροστά στην πόρτα. Αυτό είναι μια επίσης διαφορά, αλλά τα έργα αυτά λογικά έπρεπε να γίνουν και συνέπεσε να γίνουν, ναι, τώρα. Ναι, νομίζω ότι το έργο αυτό θα αλλάξει πολύ την όψη όταν τελειώσει εντελώς. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί δεν υπάρχει ασφαλτόστρωση ακόμη. Ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται κάποιες ασφαλτόστρωσεις. Νομίζω ότι όταν θα τελειώσει το έργο θα εκπλαγεί ο κόσμος από την ομορφιά του και από την πρακτικότητά του. Αν όλοι οδηγούμε σύμφωνα με τον ΚΟΚ, δεν υπάρχει θέμα πουθενά. Και το γνωρίζετε αυτό. Αν κάποιοι που παραπονιούνται η είσοδος του Άργου έχει δώσει και ατυχήματα και σοβαρά ατυχήματα. Δηλαδή δεν ήταν και αυτό που ήταν εκεί. Δεν ήταν... Νομίζω πως άκουσες, Χρήστο, πριν τι είπα. Αν μία ταμπέλα λέει 50 χιλιόμετρα την ώρα και τσι πας με κάτω, λογικό είναι να έχεις, θα δημιουργήσεις πρόβλημα. Ναι. Θα πάθεις ατύχημα. Θα δημιουργήσεις ατύχημα. Ναι. Και βεβαίως... Και το είπα πριν ότι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες του ΚΟΚ. Ωραία.
Κλείνουμε και αυτό το κομμάτι λοιπόν εκεί. Στο κάτω θα κάτω, το χρησιμοποιήσει η Πάλας. Εξάλλου και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα για να το δουν και τα λοιπά, λογικά με το πανηγύρι θα έρθουν και θα δουν μια νέα κατάσταση εκεί. Εννοείται. Οπότε λίγο να έχουμε το νου μας. Από εκεί και μετά όμως, επειδή έχει 2 χρόνια να γίνει, θέλουμε σήμερα περισσότερο Σωτήρη να μας πεις τι ενδιαφέρον υπάρχει από τους εκθέτες αρχικά και αν πραγματικά... αγωνιούν και ήδη δεν ξέρω έγιναν οι διαδικασίες για τους χώρους και τα λοιπά να πάρουν ή αν έχει αυξηθεί και το τίμημα φέτος λόγω ίσως της μεγάλης ζήτησης. Το τίμημα δεν έχει αυξηθεί, Χριστό, είναι το ίδιο με την τελευταία χρονιά του 19. Ναι. Αλλά από θέμα εκθετών είμαστε σε πάρα πολύ καλό βαθμό για την ώρα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί καινούργοι. Α. Πολύ καινούργοι, νομίζω είναι πάνω από 70-75. Και δική μας, γιατί μας ενδιαφέρει να γίνει πολύ καστοριανό το πανηγύρι. Εννοείται και δική μας. Εγώ ξέρω προσωπικά 10 φίλους μου θα ανοίξουν το πανηγύρι να δουλέψουν. Μάλιστα. Που δεν ήταν πριν, έτσι. Δική μας καστοριανή, έτσι. Βέβαια. Μάλιστα. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι πολύ ωραίο πράγμα να μπορείς να βοηθήσεις με τον τρόπο αυτό μια οικογένεια, γιατί οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αυτές, να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα. Γιατί βλέπεις το πετρέλαιο που είναι, η τέρμανση πώς είναι. Οι Καστοριανοί Σωτήρη πάνε σε εστίαση, αναψυχή, προϊόντα τοπικά. Πού ακριβώς, τι ακριβώς πάνε κάνουν. Πάνε σε εστίαση, Χρήστο. Ναι, ναι. Σε καφέ. Ναι. Και σε προϊόντα που παράγει του τόπου μας, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή σε φασόλια, σε τσάι. Σε φακές, σε ρεβίθια, σε τέτοια πράγματα. Και εσύ το γεγονός ότι νομίζω ότι και επειδή και εμείς έχουμε κάποιους φίλους που μας λένε θα δουλέψω στο πανηγύρι φέτος. Δίνει και κάποιες θέσεις εργασίας εκεί, έτσι. Εννοείται, πάντα. Mm-hmm. Πάντα. Mm-hmm. Πάντα συμβαίνει αυτό. Κάποιοι θα πάρουν ένα μεροκάματο. Mm-hmm. Με συμβάση βέβαια. Ήδη κάποιους έχουμε πάρει ήδη κάποιους, βέβαια αυτοί είναι από την κοινοφιλή εργασία. Ναι. Είμαστε σε πολύ καλό βαθμό σε προσωπικό στο Δήμο. Αλλά σίγουρα θα χρειαστούν κάποιοι για σκουπίδια, θα χρειαστούν για οτιδήποτε. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς. Υπάρχουν και τα μαγαζιά που θα πάρουν κόσμο για να δουλέψουν. Και αυτό από ό,τι ξέρω, μια ταβέρνα για να δουλέψει και να βγάλει την εβδομάδα αυτή του πανηγυριού χρειάζεται περίπου. Δεν ακούστηκε, Σωτήρη. 10 άτομα. Να δουλέψουν. Όλα αυτά είναι μεροκάματα, θα μου πεις δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Έστω για μια εβδομάδα, για 7 μέρες, αλλά νομίζω ότι τα χρήματα που θα πάρουν για εκείνη την εβδομάδα θα είναι πολλαπλάσια από ό,τι παίρνει ένας άνθρωπος μισθό. Mm-hmm. Από την άλλη βλέπεις να υπάρχει το ενδιαφέρον του κόσμου. Λες ότι οι εκθέτες ο ένας μετά τον άλλον έρχονται, υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν να γεμίσουν το, να μην μείνει ακάλυπτη παράγκα με την παλιά έννοια, εντάξει, στο πανηγύρι. Νομίζω πως θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα μπορεί να μην γεμίσουν όλες, αλλά νομίζω πως θα έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα. Δηλαδή 95-98%. Α, σε τέτοια πληρότητα θα πάμε. 95-98%. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εκεί, ίσως και παραπάνω. Και παραπάνω. Μάλιστα. Παραπάνω δεν έχει. Μετά φτάσαμε το 100%. Θα είμαστε, αν θα μείνουν κενές παράγκες, θα είναι ελάχιστες. Θα είναι ελάχιστες. Τώρα, τον κόσμο τον βλέπεις καμένο να έρθει. Χρήστο, εννοείται ότι είναι καμένος. Φαίνεται και όλες από τις εκδηλώσεις που κάνουν τα χωριά. Φέτος πραγματικά οι εκδηλώσεις ήταν το κάτι άλλο, πραγματικά. Θέλει να βγει ο κόσμος, κουράστηκε, κλείθηκε μέσα. Δημιουργήσε πολύ σοβαρά θέματα στον κόσμο, στην ψυχολογία του, ότι κλειστήκαμε 2 χρόνια μέσα. Θέλω να πιστεύω ότι θα... Όχι, θέλω να πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει ο κόσμος. Αυτό που λες πραγματικά για τις εκδηλώσεις αξίζει να το πούμε. Πραγματικά φέτος ο κόσμος βγήκε, είχε τόσο πολύ ανάγκη. Ακόμη και εσύ που είσαι στο δικό σου σύλλογο εκεί, Σωτήρη, είχατε κάποια στιγμή φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσατε να εξυπηρετήσετε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, φτάσατε Χρήστο, αυτό που να διώχνετε κόσμο. Εμάς, όχι για να πενέψω το χωριό μου. Δεν έχει προηγούμενο. Είναι όλα αυτά όμως έρχονται και από την ανάγκη του κόσμου έτσι να βγει να διασκεδάσει. Πραγματικά το έχει πάρα πολύ. Συμφωνώ όλοι και εσύ και εγώ το ίδιο πράγμα θέλουμε, Χριστό. Και εμείς κουραστήκαμε. Και ίσως αυτό έρχεται ως κλείσιμο τώρα όλης της καλοκαιρινής περίοδου και το πανηγύρι που επανέρχεται στις... να κλείσει όλη αυτή την περίοδο, έτσι, γιατί αυτό λέμε μετά το πανηγύρι, πάμε για καλό χειμώνα. Κλείνουμε την καλοκαιρινή περίοδο τώρα, πάμε στο χειμώνα, μετά το πανηγύρι χειμώνας. Μετά το πανηγύρι χειμώνας.
Άρα λοιπόν, περιμένετε, πριν έχουμε τις διακοπές για κορονοϊούς και τα λοιπά, βλέπαμε οργανωμένες εκδρομές και από τη Βόρειο Ελλάδα με λεωφορεία να έρχονται στο πανηγύρι, αλλά και από τη γειτονική Αλβανία κυρίως. Έχετε τέτοια θέματα, Σωτήρη, και φέτος βλέπετε, έχετε τέτοια μηνύματα για φέτος, ότι θα έρχονται οργανωμένα για πανηγύρι? Δεν το γνωρίζω καθόλου το θέμα. Γιατί λείπω κιόλας αρκετές μέρες, οπότε δεν έχει φτάσει κάτι τέτοιο. Δεν το έχεις δει. Ναι, ίσως να συμβαίνει αυτό που λέτε. Γιατί συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα συμβεί και φέτος. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή θα γίνει το πανηγύρι, θα έρθει ο κόσμος. Ναι, ακόμη και έτσι και με λεωφορεία, όπως λέτε. Πιστεύεις ότι ακόμη ρωτάνε κάποιοι αν θα γίνει ή όχι? Καθημερινά με ρωτάνε και εμένα. Ναι. Υπάρχει ακόμα δηλαδή η αίσθηση ότι μήπως παιδιά δεν και τα λοιπά. Μετά από όσα περάσαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο φυσάμε και το γιαούρτι. Ανησυχεί, έτσι ακριβώς. Φυσάμε και το γιαούρτι. Καήκαμε και φυσάμε και το γιαούρτι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ σ' αφήνω, μη καείς και από τον ήλιο. Ήδη έχω καεί. Με έχουν τρελάνει οι κόρες μου, Χρήστο. Όλη τη μέρα μέσα στο νερό με έχουν. Μα υπάρχει ωραίο πράγμα. Όχι, όχι. Να χαρείς λοιπόν την οικογένειά σου τις διακοπές, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μαζί μας. Καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.